Ήταν μια δημιουργική χρονιά για τη διάπλαση φετινή. Ήδη η διάπλαση έχει καταξιωθεί στον χώρο της υγείας σε όλη την Ελλάδα. Σας εύχομαι υγεία, επιτυχίες και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το 2018, τι καινοτομίες θα φέρει για τη διάπλαση, ποιοι είναι οι στόχοι σας? Το 2018, οι στόχοι της διάπλασης είναι να συνεχίσει να παρέχει πολύ καλές έως άριστες φροντίδες στις φροντίδες της υγείας και επίσης να συνεχίσουμε τα επιστημονικά προγράμματα τα οποία τρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το Πολυτεχνείο, το Μετσόβιο, και ήδη έχουν ανοίξει και ξένες αγορές και έρχονται ξένοι ασθενείς από όλη την Ευρώπη στη διάπλαση. Άρα στον ιατρικό τουρισμό, να το πούμε έτσι, η διάπλαση είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Ήδη τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε μετά τις επαφές τις οποίες έχουμε κάνει θα γίνουν ορατά στους επόμενους μήνες. Θέλω να ευχηθώ κάθε καλό προσωπικά στον καθένα αλλά και στις οικογένειές σας και συνηθίζετε αυτές τις μέρες, αυτές τις γιορτές να λέμε δύο λόγια για τον χρόνο που πέρασε αλλά και για αυτά που θα έρθουν. Θέλω να σας πω ότι ήταν για τη διάπλαση μια χρονιά δύσκολη. Δεν φαινόταν αυτό στους εργαζόμενους, γιατί η τακτικότητα των πληρωμών δεν άφηνε περιθώρια για να σκεφτείτε δεύτερα πράγματα, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργική χρονιά. Και λέω δύσκολη για να σας δώσω ένα μέγεθος της δυσκολίας που είχαμε, ήταν ότι το clawback και το rebate έφτασε στα 47-48% αυτή τη χρονιά. Δηλαδή, δεν μπορεί μια επιχείρηση να λειτουργεί ομαλά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Όμως εμείς, παρά τις προβλέψεις και παρά τα προβλήματα του παρελθόντος, καταφέραμε χάρη στη δική σας προσπάθεια να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δυσκολία, να αφήσουμε και να ξεπεράσουμε αμαρτίες, οι οποίες μας επιτρέπουν από εδώ και πέρα να ταινίσουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και θα το ταινίσουμε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μάθει από τα λάθη μας. Ξέρουμε ακριβώς τις δυνατότητές μας, ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε και ξέρουμε ποιο δρόμο πρέπει να πάρουμε. Δεν κινούμεθα ούτε με υπερφύαλες προβλέψεις και στοχεύσεις που θα μας βγάλουν από το δρόμο και πάλι. Δεύτερον, είμαστε αισιόδοξοι γιατί έχουμε προχωρήσει στο άνοιγμα νέων αγορών, αγορών οι οποίες πιστεύουμε θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τη μιζέρια της ελληνικής πολιτείας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά των μετόχων είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε τα πάντα για αυτό που λέγεται διάπλαση να μπορέσει να πορευτεί με ασφάλεια τα επόμενα χρόνια. Το πλάνο το οποίο υπάρχει στους μετόχους ξεκινά από ένα πράγμα. Αγαπήσαμε και εμείς τη διάπλαση πάρα πολύ, δεν την ξέραμε, οι περισσότεροι από εμάς, και σήμερα ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Η κατάσταση στη χώρα είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη ο νέος προϋπολογισμός του ΕΟΠΗ για το 2018, δεν ήταν ο προϋπολογισμός που περιμέναμε όλοι. Δυστυχώς έχει δυσφημιστεί πάρα πολύ το έργο της αποκατάστασης. Έχει δυσφημιστεί. Δεν είναι δυνατόν να θεωρούν όλοι ότι η αποκατάσταση είναι μια πολυτέλεια για τον ασθενή. Για να το ξεπεράσουμε αυτό, ήδη η διάπλαση πρωτοπορεί μαζί με άλλα κέντρα να αλλάξει την εικόνα και στην πολιτική ηγεσία αλλά και εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Έχουμε κάνει ένα σχέδιο δράσης για το 2018 το οποίο θεωρούμε ότι θα αποδώσει τα μέγιστα όχι για τη διάπλαση μόνο αλλά και για αυτό που λέγεται αποκατάσταση στην Ελλάδα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει μία κίνηση, δεν υπάρχει ένα οργανωμένο λόμπι όπως υπήρχε στις κλινικές. Να σας πω μάλιστα ότι η αποκατάσταση έχει το μεγαλύτερο ο low back and bait από όλους τους κλάδους. Από όλους τους κλάδους. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει καταλάβει η εκάστοτε, και δεν κάνω πολιτική τώρα, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία, τι σημαίνει αποκατάσταση και τι πρέπει να προσφέρουμε στον ασθενή. Το δεύτερο που πρέπει να σας πω είναι ότι θα επενδύσουμε ως επιχείρηση πάρα πολύ στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Θέλουμε να συνεχίσετε με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο δουλεύετε και με το ίδιο πάθος. Εμένα με συγκινεί πάρα πολλές φορές το πάθος που διακρίνω σε πολλούς εργαζομένους της διάπλασης για αυτό που λέγεται διάπλαση. Είναι αυτό το οποίο είναι η κινητήριος δύναμη και σε εμάς για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που πρέπει, με όχι μόνο για τη διάπλαση, αλλά και για εσάς, αλλά και για τον χώρο λόγου. Γιατί πραγματικά οπουδήποτε στην Αθήνα πηγαίνουμε για τη διάπλαση, είναι ανοιχτές οι πόρτες. Η διάπλαση θέλει όλη η Αθήνα, όλη η Ελλάδα πλέον. Και αυτό σίγουρα το μεγαλύτερο ποσοστό οφείλεται σε εσάς, από τη δουλειά σας, την αγάπη που έχετε για τη διάπλαση. Σε όλους σας, ξεκινώντας από τους γιατρούς, μέχρι όλους τους εργαζόμενους. Και εμείς στην Αθήνα, όταν λείπουμε, δεν σταματάμε δευτερόλεπτα να τρέχουμε για τη διάπλαση. Συνέχεια σε ένα αεροπλάνο μέσα, να τρέχουμε εξωτερικό και οι προσπάθειές μας θα φανούν αυτή τη χρονιά και θα το δείτε.